μνημόνιο έτσι όπως εφαρμόζεται και όπως θα εφαρμοστεί και με το καινούριο μνημόνιο που πιθανόν θα χρειαστεί τώρα για να εφαρμοστεί, είναι ο δικός χάρτης για να βγούμε από την Ευρωζώνη, όχι για να παραμείνουμε. Αυτός όλος ο χρόνος που κερδίζουμε δεν είναι χρόνος για μας, είναι χρόνος για τους δανειστές μας. Και το έχουν πει σε όλους τους τόνους και με πολύ κινησμό και η Λαγκάρντ και ο Σόιμπλε και ο Γιούγκερ το έχουν πει τόσες πολλές φορές, ότι στην πραγματικότητα τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός γίνονται καλύτερα για αυτούς που θέλουν να ξεφορτωθούν την Ελλάδα, πιο εύκολα και με μικρότερο κόστος θα την ξεφορτωθούν, παρά από το να τη σουτάρουν και να τη βγάλουν από την Ευρωζώνη τώρα. Δεν θέλουν τώρα γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το ευρώ, θέλει να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Δεν θεωρεί, το έχει πει και ο Τσίπρας και πάλι έχει παρερμηνευτεί, δεν το θεωρεί ως ένα φετίχ το νόμισμα. Το νόμισμα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να διευκολύνει τη ζωή των κατοίκων. Το να έχουμε όλοι ως νόμισμά μας το ευρώ, αλλά να μην έχει κανένας ευρώ στην τσέπη του, δεν είναι κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το προσυπογράφει. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ συστηματικό εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόζεται. Στην πραγματικότητα δηλαδή θέλουν να πέσει το κόστος εργασίας στην Ελλάδα σε επίπεδα Βουλγαρίας. Αυτό που έχουν πει πολύ πιο έτσι, θεαματικά με μια φράση, ότι θέλουν να κάνουν τον Γάλλο-Έλληνα, τον Έλληνα-Βούλγαρο και τον Βούλγαρο-Κινέζο. Να γίνει μια συμπίεση του κόστους. Γι' αυτό και θέλουν να φτιάξουν ειδικές ζώνες στην Ελλάδα, όπου να μην υπάρχουν ούτε συλλογικές συμβάσεις, ούτε καθόλου δικαιώματα. Ο μισθός να είναι ένα μέρος του μέσου μισθού της υπόλοιπης. Ταυτόχρονα, ενώ συμπιέζουν τόσο πολύ τους μισθούς σε σημείο εξαθλίωσης, δεν συμπιέζουν τις τιμές με τον ίδιο τρόπο. Οι τιμές παραμένουν τιμές του 2009. Οι μισθοί έχουν πάει στο 2005, στο 2004, στο 2002, αλλά οι τιμές παραμένουν ψηλές. Τιμές καρτέλ, δηλαδή τιμές οι οποίες δεν επηρεάζονται καθόλου από το ότι, γιατί από τη στιγμή που παίρνουμε όλοι πολύ λιγότερα λεφτά αυτό το διάστημα, δεν θα έπρεπε να έχουν πέσει και οι τιμές. Δεν πέφτουν όμως. Γι' αυτό και ο κόσμος εξοργίζεται. Και γι' αυτό μπαίνουμε σε έναν άλλο μύθο διαδεδομένο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μανιπουλάρει τον κόσμο, ο ΣΥΡΙΖΑ τον βγάζει στον δρόμο. Λες και μπορεί να τον κλειδώσει ένα σιρτάρι τον κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ και να του πει: τώρα θα κάτσεις ήσυχος μέχρι να σου πω εγώ πότε θα φωνάξεις.